Τα πρώιμα κλινικά δεδομένα μιας νέας, πολλά υποσχόμενης θεραπείας για την αντιμετώπιση της κλήρυνσης κατά πλάκας είναι πολύ ενθαρρυντικά. Η θεραπεία στοχεύει έναν ιό που συνδέεται με τη σκλήρυνση κατά πλάκας και ονομάζεται ιός Epstein-Barr. Όπως αποκάλυψαν οι ερευνητές, η θεραπεία είναι ασφαλής και πιθανώς αποτελεσματική στην αναχέτηση της εξέλιξης των συμπτωμάτων σε ορισμένους ασθενείς. Φυσικά θα χρειαστούν πολύ περισσότερα δεδομένα για να γνωρίζουμε εάν αυτή η προσέγγιση μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα πραγματικό άλμο για τη διαχείριση της νόσου. Η σκλήρυνση κατά πλάκας προκαλείται όταν το ανασωπηρωτικό σύστημα επιτίθεται στο περίβλημα μυελίνης του νευρικού μας συστήματος, ένα προστατευτικό στρώμα γύρω από τα νευρικά κύτταρα που τους επιτρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους πιο αποτελεσματικά. Τα συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των πασχόντων, με την πλειονότητα να βιώνει διαλείπουσες εξάρσεις της ασθένειας. Όμως, ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών θα παρουσιάσει αρχικά ή με την πάροδο του χρόνου προοδευτικά επιδεινούμενη ασθένεια. Τα συμπτώματα της κλήρυνσης κατά πλάκας μπορεί να περιλαμβάνουν μυϊκή αδυναμία, δυσκολία στο περπάτημα και τελικά μόνιμη απώλεια της κινητικής λειτουργίας. Οι τρέχουσες θεραπείες μπορούν να διαχειριστούν τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων σε αυτές τις προοδευτικές περιπτώσεις, αλλά δεν αλλάζουν την πορεία της νόσου. Η εταιρεία βιοτεχνολογίας Atara Biotherapeutics ελπίζει ότι η πειραματική της θεραπεία με την κωδική ονομασία ATA-188 μπορεί να επιτύχει ακριβώς αυτό. Το ATA-188 προέρχεται από ταφ κύτταρα δότη που έχουν εκπαιδευτεί να στοχεύουν άλλα κύτταρα που έχουν μολυνθεί από τον ιό Epstein-Barr, έναν ερπητό ιό που έχει συνδεθεί με την πολλαπλή σκλήρυνση. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσβάλλονται από EBV σε κάποιο σημείο της ζωής τους, αλλά λίγοι εμφανίζουν οξία συμπτώματα προτού ο ιός γίνει αδρανή στο σώμα. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η μόλυνση από EBV μπορεί να προκαλέσει την αλυσίδα των γεγονότων που οδηγεί τελικά σε σκλήρυνση κατά πλάκας σε λίγους άτυχους ασθενείς. Τα τελευταία δεδομένα της φάσης 1 της εταιρείας για το ATA-188 έχουν δώσει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Η θεραπεία φαίνεται να είναι ασφαλής και καλά ανεκτή, ενώ σε 20 από τους 24 ασθενείς που έλαβαν το ATA-188 είτε σταμάτησε είτε ανέτρεψε την εξέλιξη των συμπτωμάτων έως και 2 χρόνια αργότερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν ακόμη και ενδείξεις ότι τα νευρικά κύτταρα ανακτούν τη μυελίνη, κάτι που σπάνια παρατηρείται στη φυσική πορεία της ασθένειας. Φυσικά, οι δοκιμές της φάσης 1 αποσκοπούν κυρίως στο να δείξουν ότι η πειραματική θεραπεία είναι ασφαλής και όχι να αποδείξουν ότι λειτουργεί. Και αυτά τα τελευταία αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σε αξιολόγηση, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη προσοχή προς το παρόν. Είναι επίσης πιθανό ότι τουλάχιστον ορισμένα περιστατικά προοδευτικής κλήρυνσης κατά πλάκας δεν θα βοηθηθούν από τη θεραπεία της λίμωξης από EBV, καθώς μπορεί να εμπλέκονται και άλλοι υποκείμενοι παράγοντες. Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε μια μεγαλύτερη δοκιμή φάσης 2 της θεραπείας, με ενδιάμεσα δεδομένα να αναμένεται να είναι διαθέσιμα το δεύτερο τρίμηνο του 2022.